προσφυγή στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα του Χιτά και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Λαγανά Διονύσης Κομιώτης. Υποστήριξε δε ότι ο Υπουργός Πεχοδέ θα αναγκαστεί να δεχθεί τους ακινθινούς στη συνάντηση που έχουν ζητήσει να πραγματοποιηθεί μαζί της. Είχα ζητήσει από τον βουλευτή τον κύριο Βαρβαρίγο, με τον οποίο συνεργαζόμουν και συνεργάζομαι θεσμικά άψογα, να κλείσει ένα ραντεβού με την κυρία Υπουργό για να πάμε να εκθέσουμε πάνω τα θέματα τα οποία απασχολούν τη Ζάκυνθο και το Λαγανά, που είναι τα δύο πολύ μεγάλα θέματα, είναι το θέμα του Χιτά και είναι και το θέμα του θαλάσσιου πάρκου. Και τα δύο έχουν τελειώσει, ο βιολογικός τους κύκλος έχει τελειώσει, όπως είναι μέχρι σήμερα. Πρώτο λοιπόν, ο Χιτά πρέπει σήμερα να αποφασιστεί να απομακρυνθεί από εκεί, και για να αποφασιστεί να απομακρυνθεί από εκεί δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το θέμα μέσα σε μία εβδομάδα, 10 μέρες, ούτε σε ένα να μήνα. Να απομακρυνθεί, λέτε, έτσι, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχουν ακουστεί κάποιες εκμέσεις προς εσάς ότι δεν έχετε λάβει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Απέναντίας είμαι ο μοναδικός δήμαρχος ο οποίος διαφοροποιώ τη θέση μου και λέω ναι, πρέπει να φύγει από εκεί. Απέναντίας. Και αυτό μετά από σκέψη και μετά από συζήτηση, διότι τα δεδομένα τα τωρινά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που υπήρχαν πέρυσι. Πέρυσι τα δεδομένα ήταν ότι δεν κινδυνεύουμε. Σήμερα κινδυνεύουμε. Σήμερα οι μελέτες και το αποτέλεσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι SOS. Είναι κίνδυνος για τη Ζάκυνθο, είναι κίνδυνος για το Δήμο Λαγανά και την περιοχή Καλαμακίου. Αυτό λοιπόν το λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν επισκεφθεί το Χιτά, το λέει ο πρόεδρος του Χιτά, του Συνδέσμου Καθαριώτος, το λέμε όλοι. Άρα λοιπόν τα δεδομένα τα σημερινά είναι τελείως διαφορετικά και γι' αυτό διαφοροποιούμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν άλλο χώρο να χωροθετήσουμε για να γίνει ο Χιτή πλέον, διότι Χιτά δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν πρέπει οι διεργασίες αυτές να ξεκινήσουν άμεσα, να υιοθετηθούν από την πολιτεία, να βοηθηθούν από την πολιτεία, να χρηματοδοτηθούν από την πολιτεία, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για αηφόρο ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για το 2010 για τουριστική ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για πράσινο τουρισμό, για οικολογία και για πράσινη ανάπτυξη και να έχουμε μια βόμβα η οποία κρέμεται πάνω στη Ζάκυνθο και πάνω στο καλύτερο κομμάτι της Ζακύνθου που λέγεται κόλπος Λαγανά, Καλαμάκι και Θαλάσσιο Πάρκο και να διαφορούμε.